Αποστόλη. Ναι. Γεια σας κύριε Αποστόλη, μπορείτε να μας κάνετε ένα καλό? Τι? Να κατορθώσετε να σταματήσει το ανεμολόγιο που βάζει εκείνη τη στριγκλιά του... Το αού του λύκου? Του λύκου, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Και τι σας σκιάζει, νομίζετε ότι είναι από το παράθυρο απ' έξω? Και προσπαθούμε να ακούσουμε κάτι ωραίο και δεν ξέρω τι και ξαφνικά μας κόβεται η αναπνοή. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Τι απάνθρωπη κατάσταση είναι αυτή από τον κύριο που την επιμελείτε? Είναι κακός. Τάκιστος. Είναι κακούλης. Τι να του πω? Πώς άνθρωπος είναι? Κάντε κάτι να τη σταματήσει αυτή την κραυγή του λύκου με στα άγρια μεσάνυχτα. Αρκετά βάσανα έχουμε πλέον. Και τι, ακούτε την κραυγή του λύκου και τσίσα? Όχι, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει ακόμα. Απλώς μου κόβεται η ανάσα. Θα του πω να τη βάλει διπλή. Όχι. Για να βγούμε και τα τσίσα. Όχι, να τη βγάλει αυτή τη φωνή. Δεν ξέρει τι είναι το διπλό. Σε ξαλαφρώνει. Κοιμάσαι το βράδυ χωρίς να σηκωθεί για κατούριμα. Θα τα βγάλει όλα από την αρχή. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται να βγάλει τη φωνή του λύκου. Θέλετε να βάλουμε γουρουνάκι? Τι να βάλουμε? Τι προτιμάτε? Όχι, πρέπει να μπει ζώο, αναγκαστικά. Ποιο ζώο προτιμάτε, να βάλουμε ελάφι? Πώς κάνει το ελάφι, δεν ξέρω. Να μας βάζει το λύκο να κραυγάζει έτσι. Τι του χρωστάμε? Τι θέλετε, αλεπού, κότα? Όχι, τίποτε από αυτά. Πρέπει να μπει ένα ζώο. Να, θέλετε να μου κάνετε σε ένα ηχητικό να το βάλω? Θέλετε, κλείνω το σταθμό σας πλέον. Δεν μπορώ άλλο.